Κάτσε, δεν ξέρω. Όχι, αν δεν αρχίσουμε, δεν ξέρω. Ωραία. Στον Πατρό του Ιού και του ενώθησε την προσευχή μου ούκ εν χείλες ειδωλείς. Προσεύχεται λοιπόν ο Χριστός, ο Μεσσίας και λυτρωτής μας στον Πατέρα Του και λέει «Εισάκουσε Κύριε το δίκαιο αίτημά μου, ευδόκησε να προσέξεις την παράκληση και η ηγεσία μου, να ακούσεις με όντα ευπρόσδεκτα την προσευχή που σου απευθύνω με χείλη ειλικρινή
και ελεύθερα από δόλο. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, δεν θα μπορούσε άνθρωπος να πει αν ήταν προσευχή που την έκανε άνθρωπος. Σου απευθύνω την προσευχή με χίλη ειλικρινή και ελεύθερα από δόλο. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο, το Κύριό μας, αναφέρει. Δεν αμαρτία δεν έπραξε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Συμφωνία της προσευχής με το Ευαγγέλιο. Ακριβώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είχε υποθεί χιλιά χρόνια και πλέον πριν. Εκ προσώπου μου το κρίμα μου εξέλθει. Η οφθαλμή μου ιδέτωσα ευθύτητας. Η κρίση λέει στον πατέρα του ο Κύριος. Για το πρόσωπό μου, το πρόσωπο του Κυρίου και η απόφαση ας βγει και ας εκδοθεί αυτοπροσώπος από σε. Ζητάει ο Κύριος σαν άνθρωπος, ο πατέρας του να κρίνει, έχει το δικαίωμα από αυτός, να κρίνει το Πανάγιο Κύριο Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, ουδής άλλος, γιατί είναι ο μόνος αναμάρτητος. Σύ που κρίνεις, λέει στον πατέρα του, δίκαια και με ευθύτητα. Οι οφθαλμοί μου, οι οποίοι ματέως αναζητούν το δίκαιο και ορθών επί της γης, τι λέγαμε προηγουμένως, δίκαιο και ορθό επάνω στη γη, και ο Κύριος το είπε. Ζητάνε, λέει, τα μάτια μου, το δίκαιο και το ορθό πάνω στη γη. Και όμως ο Κύριος λέει, από σένα τον πατέρα μου το ζητάω, το δίκαιο και το ορθό. Ας είδουν την επικράτηση των απροσωπολήπτων και δικαίων αποφάσεών σου. Ο Χριστός μας δεν βρίσκει το δίκαιο στη γη και φωνάζει, Πατέρα, μόνον τότε θα δούμε το δίκαιο όταν πάνω στη γη επικρατήσει το δικό σου θέλημα. Εδοκίμασας την καρδία μου. Επεσκέψω νυκτός. Επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Ας ερμηνεύσουμε. Ερεύνησες και εξέτασες τα βάθη της καρδιάς μου. Με επισκέφτηκες κατά τη νύχτα, όταν ολομόναχος στην ησυχία συγκέντρωνα το νου στις αδικίες και τις επιβουλές των εχθρών και εις το σάρρο των περιπετειών και κινδύνων. Με άφησες στο πύρ των δοκιμασιών και το βασανιστικό του το σκέψα για να δοκιμαστώ. Και δεν βρέθηκε μέσα μου άδικη και εμπαθής σκέψης. Εδώ βλέπει κανείς το εξής, ότι ο Κύριος μας δεν έδινε
ανάπαυση στον εαυτό του τη νύχτα. Εμείς αναπαυόμαστε και ξεκουραζόμαστε. Ο Κύριος σαν άνθρωπος αφιέρωνε τον χρόνο στο να ομιλεί με τον πατέρα του και να του λέγει ότι στη μοναξιά που ζω μου έκανε την επίσκεψη. Τότε που εγώ έφερα στο νου μου τις περιπέτειες και τους κινδύνους και τις ταλαιπωρίες ως ανθρώπου, με εγκατάλειπες και εσύ, και εγώ περνούσα μία φωτιά δοκιμασίας. Τα έχουμε υπόψη μας αυτά τα πράγματα. Το ψαλτήρι μας τα λέει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μέσα λοιπόν λέει σε αυτήν την ταλαιπωρία και στην απεραντοσύνη των σκέψεων που του έφεραν οι εχθροί, καμία σκέψη άδικη και καμία σκέψη εμπαθής δεν πέρασε από το μυαλό μου, λέει ο Κύριος. Ασφαλώς δεν αναφέρεται για μας, γιατί αν πάρω τον εαυτό του πλησιαζόμενο, βομβαρδισμός γίνεται στο νου μου μέσα. Μια μέρα, Παναγιώτη, την δεύτερη εβδομάδα, πέρασε ένα πολύ μεγάλο φρασμό, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Πάω να κοινωνήσω στη Βηθλέμη, ήταν Τετάρτη, λειτουργία προηγιασμένου. Να κοινωνήσω, να πάω από τις γερόδισσες, γιατί όλη την νύχτα το μυαλό μου βομβαρδίστηκε. Τελικά δεν στο είπα. Κοινώνησα. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία και λέω, γερόντισσα, αυτό και αυτό μου συνέβη. Ήθελα να σας το πω, τελικά αποφάσισα και κοινώνησα. Μη στεναχωριέστε, κύριε Αντά. Και εμάς μας βομβαρδίζει, όχι μόνο εσάς. Ας της δίνει χίλια καλά ο Θεός. Έβαλε τον εαυτό του πάρα, τον εαυτό της πάρα κάτω και από μένα, όχι τον εαυτό της και όλο το μοναστήρι. Και εμάς μας βομβαρδίζει. Τι να πούμε. Αυτοί που αναλώνουν τον εαυτό τους στην προσευχή, σ' αγριμνίες και λοιπά, πώς αισθάνονται και πώς ζουν, τι θα πούμε εμείς από εκεί και πέρα. Τον ίδιο πόλεμο είχε και ο Χριστός. Αυτό είναι εδώ πέρα. Όλη τη νύχτα, κάθε νύχτα της ζωής του, δεχότανε πόλεμο. Και φώναζε στον πατέρα του. Εγώ δεν έχω σκέψη εμπαθή. Δεν παίρνετε άδικο από μένα, αλλά μη με αφήνεις. Το σκεφτόμαστε καλά. Τρομερό δηλαδή. Εμείς πάμε μονάχοι μας. Ξυπόλυτη στα κάθια, Βασίλη, εντελώς ξυπόλυτη. Και τα ξέρουμε και όλα. Και όλα κατά όλα. Συνεχίζουμε. Γιατί ομιλούσε ο Κύριος στον πατέρα του, όταν ήταν στη γη συνεχώς. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων. Εδώ φαίνεται ξεκαθαρά ότι είναι ο Κύριος. Κύριε πατέρα μου, το έκανα αυτό και μίλαγα συνεχώς με σένα, ναι, γιατί δεν ήθελα να μιλήσει το στόμα μου για τα έργα που κάνουν οι άνθρωποι. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ο Κύριος τώρα. Εντελώς καθαρά. Εμείς είμαστε άνθρωποι και κυνηγητοί και βομβαρδιζόμαστε από τα ανθρώπινα έργα. Τι κάναμε την ημέρα και τι κάναμε πρόκληση και πλέον από 5 χρόνια και 10, όλα περνάνε. Λοιπόν, και για να συμμορφώνουμε προς τους λόγους σου και τα παραγγέλματα των χιλέων σου. Κύριε, λέει στον πατέρα του, γι' αυτό το λόγο εφύλαξα δύσκολους και απότομους δρόμους. Δύσκολους δρόμους και απότομους δρόμους. Τραχείς δρόμους. Τους δρόμους
καθήκοντος. Εννοεί, δεν πήρα δρόμους όχι φύλαξα, δηλαδή ακολούθησα δρόμους. Και τους φύλαξε, τους στήριξε. Τους στήριξε. Όταν λέμε φυλάτω σημαίνει τηρώ. Δρόμο που εσύ έχεις καθορίσει σαν άνθρωπος που είναι σκύρος. Δεν είναι, το καθήκον δεν είναι και εύκολο. Το καθήκον σε κανένα πέσεις κάποια στιγμή να δώσει και τη ζωή σου. Αυτά τα πράγματα είναι για μας τώρα αλυσίαστα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Παρακαλεί λοιπόν ο Κύριος. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τη στρίβη σου ή να μη σ' αλευθώσει τα διαβήματά μου. Συμμόρφωσε εντελώς τον βίο μου και τη διαγωγή μου, ώστε να βαδίζω πάντοτε στους δρόμους των εντολών σου. Για να μην κλονιστούν ποτέ τα πόδια μου και να μην κλειστήσω μακριά το θέλημά σου. Και εχτές τι ακούσαμε. Κύριε, φέραμε φαγητό να φας, του είπαν οι μαθητές. Και ο Κύριος απάντησε. Φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου. Αυτό απάντησε ο μαθητάς. Εμών βρώμα εστί, είναι απειώ το θέλημα του Πέτσαντός ο Παυλός. Αυτό ήταν το φαγητό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το τονίζει εδώ και του λέει, σε παρακαλώ, συμμόρφωσέ με, συμμόρφωσε τον βίο μου και τη διαγωγή μου, για να βαδίζω πάντοτε τον δρόμο των εντολών σου. Και να μην γλιστρήσουν τα πόδια μου. Εδώ περνάει από το λογισμό μας, απαραίτητος. Ποιος το ζητάει αυτό, ο Χριστός από τον Πατέρα Του. Τον παρακαλεί να τον έχει στέρεο. Εμείς, προσωπικά, που ούτε κατά διάνοια μπορούμε να πούμε ότι γίνεται συσχέτιση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βοήθησέ μας να μην πέσουμε, που πέφτουμε όλο ένα. Πού είπε ο Κύριος, ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει, όσες φορές και αν πέσεις, σήκω και θα σωθείς. Αδέρφια μου, πρέπει να μας λείπει προσευχή από δίπλα μας. Πρέπει να μας λείπει. Αν δεν έχουμε τον οπλισμό εκείνο της προσευχής, όχι την ώρα της προσευχής, δεν βγαίνει τίποτα μόνο την ώρα της προσευχής. Σαν να φάγαμε πέρσι και θα φάμε μετά από ένα χρόνο. Στηριζόμαστε. Για προσέξτε, προσέξτε. Εγώ εκέκραξα. Και εσύ επίκουσάς μου. Εγώ, λέει ο Κύριος μας, έβγαλα κραυγή από μέσα μου. Και εσύ με άκουσες. Ας μας ελεήσει, για ακούστε. Τι λέει ο Δαβίδ εδώ και τι λέει ο Απόστολος Παύλος που πήρε την Αποκάλυψη από τον Κύριο. Να δείτε τι λέει αυτό το εκέκραξα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που το είδα εδώ. Και λέω πάντα, εδώ ακούστε. Εν τες ημέρες της αργός αυτού, κατά την επίγεια ζωή του ο Κύριος σαν άνθρωπος,
έκανε δεήσεις και οικετηρίας παραπλήσεις με το παραπάνω ο Κύριος προς τον δυνάμενο σώζειν αυτόν, σε εκείνον που μπορούσε και είχε τη δύναμη να τον σώζει, να τον φυλάει ως άνθρωπο. Μα είναι φρικτό δηλαδή να σκεφτόμαστε ότι ο Κύριος ο άνθρωπος έκανε συνεχούς δεήσεις και παρακλήσεις του πατέρα του, και αυτό που έχει σημασία μεγάλη αυτό, για να το σώσει λέει από το θάνατο, πώς τις έκανε τις δεήσεις, μετακραυγής, το λέω εδώ, με κραυγή δυνατή, και με τι άλλο, και με δάκρυα. Πότισε δηλαδή και με δάκρυα ο Κύριος. Και τα γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτά που τα πήρε αποκάλυψη παρακαλώ. Δεν έζησε τα χρόνια μαζί που ήταν ο Χριστός επάνω στη γύρω του Βαγγιάς. Είχε φύγει ο Κύριος. Πήρε την αποκάλυψη και μας την μεταφέρει την αποκάλυψη εδώ γραπτή. Λέει, στην ζωή του σαν άνθρωπος ο Κύριος δεν λέει μια ημέρα, δεν λέει δύο μέρες, αλλά συνεχώς δεήσεις και οικετηρίες προς τον δυνάμενο σώζειν αυτόν εκ θανάτου, προς τον πατέρα του που μπορούσε να τον σώσει από θάνατο. Με κραυγές και τι άλλο, και με δάκρυα τα οποία πρόσφερε θυσία στον πατέρα του. Μπορούμε να κατανοήσουμε. Για μας είχε έρθει. Για μας είχε έρθει. Και τα δάκρυα αυτά χύθηκαν από τον Κύριο και οι κραυγές βγήκαν από τον Κύριο γεμάτο πόνο για μας, όχι για αυτόν τον ίδιο. Είναι φοβερό να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Το διάβασα και λέω, Χριστέ μου, στη ζωή σου όσα χρόνια έζησες, έκανες, είχες έργο τις δεήσεις, τις παρακλήσεις και τα δάκρυα με κραυγές δυνατές. Πόση άγνοια έχουμε. Μιλάμε για πάθη του Κυρίου μας την εβδομάδα των παθών. Αλλά έλα εδώ που λέει ότι όλη η ζωή ήταν εβδομάδα παθών του Κυρίου. Μας λείπει, πολύ μας λείπει η γνώση του Θεού. Αυτό λοιπόν που διαβάσαμε τώρα, αυτό λέει εδώ ο Δαβίδ. Εγώ εκέκραξα. Εγώ έβγαλα κραυγή από μέσα μου. Προσευχής. Και εσύ με άκουσες. Κλείνε το ούσου και εισάκουσον των ημάτων. Κάνε το αυτί σου πατέρα μου έτσι. Και άκουσε τα λόγια της προσευχής μου, των ρημάτων. Άκουσε τα λόγια της προσευχής μου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού. Φύλαξέ με όπως φυλάμε εμείς τις κόρες των ματιών μας. Δεν λέμε πολλές φορές, πρόσεξέ το σαν τα μάτια σου. Εδώ λέει, φύλαξέ με σαν κόρη των ματιών μου και σκέπασέ με κάτω από τη σκέπη που δημιουργούν οι φτερούγες σου. Μας παρουσιάζεται ο Θεός εδώ σαν πουλί με φτερούγες που καλύπτει τα μικρά της κάτω από τις φτερούγες και δεν στέλνει. Και εμένα λέει, σκέπασέ με έτσι, Κύριε. Άραγε. Περνάει από το λογισμό μας. Ποιες οδύνες και ταλαιπωρίες και βάσανα και κακουχίες και διωγμούς καθ' όλη την πορεία της ζωής του στη γη επάνω πέρασε ο Κύριος για να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και πώς η ασυνειδησία βασανίζει τους περισσότερους χριστιανούς
που σου λέει τα ξέρω όλα. Είναι φρικτό αυτό το πράγμα. Από εδώ καταλαβαίνουμε, αν ο Κύριος σαν άνθρωπος είχε ανάγκη μιας μόνιμης αδιάλειπτης αέναης προσευχής, τι θα πρέπει να λέμε εμείς στην καθημερινή μας ζωή? Και φωνάζει, Κύριε, εκείνους που ελπίζουν σε Σένα, δώσε να ζήσουν μέσα στο θαύμα της σωτηρίας, μέσα στο έλεος, ώστε να βλέπουν και οι άλλοι και να παίρνουν παράδειγμα, γιατί τον βαστάς θαυματουργικά μακριά από το κακό. Από προσώπου ασεβών το ταλαιπωρησάντωνε, σκέπασέ με μέσα στις στεριγές σου. Υπάρχουν, Κύριε, γύρω μου ασεβείς που με ταλαιπωρούν καθημερινά. Σκέπασέ με τις στερούγες σου. Ο Υιός, Κύριος Ιησούς Χριστός, Θεός μας, σαν άνθρωπος, τα λέει στον Πατέρα Του. Ως άνθρωπος. Το δε φρικτό είναι αυτό. Μιλάει τώρα για τους ασεβείς και κοιτάξτε πώς τους παρουσιάζει, τους ασεβείς, αυτούς που δεν έχουν Θεό. Κλείστηκε από πάχος αναισθησίας. Κλείστηκε από πάθος αναισθησίας ολόκληρη η καρδιά τους. Και λέει για την καρδιά, γιατί η καρδιά είναι το κέντρο και η πηγή όλων των συναισθημάτων. Όλα τα συναισθήματα πηγάζουν από την καρδιά. Των ασεβών, των αποστατών, των αμαρτωλών ανθρώπων, η καρδιά είναι κλεισμένη από πάχος αναισθησίας και έχει γίνει σκληρή. Το στόμα τους λαλεί λόγους γεμάτους θρασίτητα και υπερηφάνεια. Και εδώ πια έρχεται σε ένα πάλι προσωπικό δικό του διωγμό, δικό του κίνδυνο ο Χριστός. Εκβαλώντες με νυμή περιεκύκλωσά με. Τους οφθαλμούς αυτό έθετο επλήνε εν τη γη. Με πήραν και με έβγαλαν έξω από την πόλη. Πού το στάθμωσαν. Τότε έξω από την πόλη. Στον Γολγοθά. Αυτό το περιγράφει στον ψαλμό μέσα ο Δαβίδ. Και λέει, είναι σαν να μας λέει, έλεγε τότε στους Χριστούς ανθρώπους εποχής του, ο Χριστός που θα έρθει, θα συλληφθεί, θα διηγηθεί έξω από την πόλη, θα το περικυκλώσουν γύρω-γύρω, θα περάσει βασανιστήρια και θα σταυρωθεί έξω από την πόλη. Και το λέει, με περιεκύκλωσαν, με έδιωξαν την πατρίδα μου, με έβγαλαν από το σπίτι μου. Προς ένα και μόνο σημείο έστρεψαν τους οφθαλμούς τους και όλη την προσοχή τους. Πώς να με ξαπλώσουν κατά γης και μέσα σε αυτή να με θάψουν. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Κύριος, τι έκανε ο Ηρώδης? Δεν τον κυνήγησε σαν βρέφος για να τον σκοτώσει. Και τη θέση του πήραν τα βρέφη. Τι έγινε στη συνέχεια? Δεν είχε κυνηγητό τους Εβραίους. Δεν το ρωτήσαν να πετάξουν από ένα βουνό επάνω και τους έφυγε από τα χέρια. Σκοπός τους ήταν να το σκοτώσουν και να το θάψουν. Και έχει μια πολύ ζωντανή εικόνα, πάρα πολύ ζωντανή εικόνα, με έβλεπαν
οι εχθροί μου, συμπατριώτες μου Εβραίοι, σαν Λία και σαν θύρα. Λέμε, Λία είναι η τροφή των ζώων και σαν θύρα με αντίκρισαν όπως το ετοιμασμένο λιοντάρι για να ορμήσει να συλλάβει το θύραμά του. Και ακόμα σαν σκύμνος, όπως το μικρό λιονταράκι που είναι απέδευτο ακόμη για να κάνει κυνήγι, το στείλει η μάνα λιονταρίνα κάπου σε ένα μέρος και παραμονεύει το λιονταράκι το μικρό να περάσει το θύραμα από εκεί. Δεν τρέχει για να τα βρει, πώς περάσει, ξέρει η μάνα λιονταρίνα. Και το μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο πώς θα δημιουργήσει αργότερα για να συλλάβει τα θυράματα. Λέει και σαν λιοντάρι και σαν λιονταράκι μικρό που βλέπει το θύραμα που περνάει, έτσι με έβλεπαν οι συμπατριώτες του. Και συνεχίζει. Τώρα πια λέει: Ανάστηθη Κύριε, αρκετά Κύριε, λέει ο Χριστός στον Πατέρα του Θεού, εμακροθύμησες. Σήκω επάνω και πρόλαβέ τους, προτού με θανατώσουν. Είχαν πάθει παχυδερμική αναισθησία. Και αυτό μας θυμίζει το άλλο. Για να έρθουμε στον κήπο της Γεθσημανή. Θυμόμαστε εκεί που έχεις τα δάκρυα, που έπεσε το αίμα. Πριν συλληφθεί. Ναι, σαν θρόβοι αίματος. Θυμόμαστε τι είπε, δηλαδή τι είπε εκεί πέρα. Πάτερ ή δυνατόν, παρεθέτω από μου το ποτήριο τούτο. Να το. Πρόφθασέ τους, προτού με θανατώσουν. Φάντου στην κλοποδιά και άντρε και του πάρεις έτσι. Με λόγια απλά. Γλίτωσέ με από την ασεβή. Γλίτωσέ με από τον ασεβή. Γλίτωσέ την ψυχή μου τους εχθρούς μου. Γιατί. Γιατί η ψυχή μου είναι ροφέα και όπλο στα χέρια τα δικά σου. Κάθε ψυχή ανθρώπου του πιστού. Στα χέρια του Θεού όταν είναι, είναι όπλο. Δεν τολμάει να το πλησιάσει ο διάβολος. Αυτό λέω εδώ πέρα. Στα χέρια σου η ψυχή είναι όπλο. Είναι ρομφαία. Έτοιμη να πέσει πάνω στον εχθρό. Όταν είναι οπλισμένη με τη δύναμη και το όρμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε, λέει τώρα εδώ, σε παρακαλώ, πάρε το πλήθος των ασεβών και αμαρτωλών ανθρώπων που είναι πολλοί και ξεχώρισε από τους λίγους, τους ελάχιστους που σ' αγαπούν. Και επομένως ξεχώρισε και από μένα το παιδί σου. Ακόμη, όχι μόνο λέει από τους ανθρώπους τους λίγους να τους απομακρύνεις, αλλά πάρ' τους, άρπαξέ τους και πέταξε τους και από τη γη πέρα. Στή τους στον Άδη. Είναι του Κυρίου μας προσευχή αυτή. Πάρ' τους Πατέρα, πέταξέ τους μακριά από τη γη, δεν τους ανήκει η γη. Και ακόμη και από τους λίγους που σ' αγαπούν. Και ακόμη. Ο Κύριος μας ήταν άνθρωπος στη γη, αλλά ήταν και Θεός μαζί, αλλά σαν άνθρωπος μιλάει. Κάνει το εξής, λέει το εξής. Αυτοί οι πολλοί, οι ασεβείς και αμαρτωλοί, έχουν γεμίσει την κοιλιά τους καλά, όχι μόνο από εκείνα τα αγαθά που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι, αλλά και από αγαθά που τα βγάζουν βαθιά μέσα από τη γη και από τον ουρανό ακόμα και από τη θάλασσα από μέσα, από εκείνα που τα έχεις κρύψει εσύ
και όχι μόνο τα κρατάνε για τον εαυτό τους, τα φυλάνε για τα παιδιά τους, για τα παραπέρα, για τα τρισέγγωνα και τα παραπέρα. Εχορτάστησαν ιών. Δηλαδή και παιδιά κάνουν και τρισέγγωνα και τρισέγγωνα. Και όσα αγαθά απόκτησαν, τα έφυσαν μόνο για τα παιδιά τους. Εγώ, Κύριε, εδώ είναι, ας το προσέξουμε. Εδώ στο προηγούμενο μας φέρνει μπροστά τους πολλούς με τους θησαυρούς που έχουν τα υλικά αγαθά. Αυτό δεν μας φέρει στο μυαλό ο διάβολος όλη την ώρα. Και λέμε, αυτός είναι ευτυχισμένος, έχει πολλά αγαθά, θησαυρούς. Και παρεύουμε, μην βγάλουμε τον εαυτό μας έξω, για να έχουμε, αγαθά υλικά. Αντίστροφη μέτρηση. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, που λέει ο Απόστολος Παύλος, άφησε τον εαυτό του παράδειγμα για μας, λέει, δικός μου πλούτος είναι η αρετή, δηλαδή εσύ, ο πατέρας μου. Και με αυτήν θα παρουσιαστώ και θα εμφανιστώ μπροστά σου. Με αυτό το θησαυρό, την αρετή που είσαι εσύ. Ο Κύριος μας, ο πατέρας μας, είναι η παναρετή. Η παναρετή. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω θησαυρό. Κοιτάξτε κι εσείς τα αδέρφια μου. Να έχετε το ίδιο σαφό. Και θα χορτάσω τότε, ας το προσέξουμε, όταν θα έρθω κοντά σου και θα σε βλέπω σαν άνθρωπος πρόσωπο με πρόσωπο. Τότε θα χορτάσω. Οι άνθρωποι χορταίνουν και δεν χορταίνουν από τα υλικά αγαθά, αλλά εγώ τότε θα αισθανθώ κορεσμό, χορτασιά, όταν έρθω και βρεθούμε μαζί στη βασιλεία τη δική σου και στη βασιλεία μου σαν Θεός. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η πιο ωραία σύνταξη, αλλά λυπάμαι που δεν μπορώ να καθίσω. Ευλογημένα, ευλογημένα. Ευλογημένα, ευλογημένα. Κοιτάξτε, ο Χριστός μας δίνει μια χειροπιαστή εικόνα της ζωής Του, όταν ζούσε στη γη. Από τη μια, τους κινδύνους, τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα, που σε καθημερινή βάση συναντούσε. Από την άλλη, τις νύχτες που τις περνούσε στην προσευχή και στα δάκρυα, τα οποία πρόσφερε, προσευχή δηλαδή για δάκρυα, θυσία ανθρώπινη στον Πατέρα του. Επειδή εμείς δεν είχαμε την ικανότητα να του προσφέρουμε δάκρυα και θυσία και θυσίες, ήρθε ο Χριστός και μας αντικατέστησε όταν ήρθε ο Κύριος μας σαν άνθρωπος. Και αυτό ήταν έργο του, του Κυρίου μας, όλες τις νύχτες της ζωής του. Είχε αντίπαλο και τον Σατανά. Και ο Σατανάς τον πείραξε. Με αυτό λέει εδώ πέρα. Αυτό λέει, αυτό λέει. Όλες τις νύχτες οι μαθητές, οι 12, όταν πλησίαζε να ξημερώνει, λέει η Αγία Γραφή, έτρεχαν για να τον βρουν και τον έβρισκαν, λέει, μετά των θηρίων, λέει, υβλίζετο, υβλίζετο.
ήσετο. Δηλαδή, έμενε στον ίδιο χώρο που είσαι από τα θηρία. Ζούσε. Προσευχόμενος στην έρημο τη νύχτα σαν άνθρωπος με τα θηρία. Ας δούμε. Βγάζει λοιπόν τώρα ο άνθρωπος Χριστός ένα συνέστημα που δεν μετριέται από τη λογική μας και δεν περιγράφεται από τη γλώσσα μας. Μα μείτε και από γλώσσα αγγέλων. Όλους τους αγγέλους να μαζέψουμε και όλους τους Αγίους δεν θα μπορέσουν να μας περιγράψουν αυτό το συνέστημα που θα διαβάσουμε τώρα. Αγαπήσω σε Κύριε, η ισχύς μου. Σε αγαπώ και θα σε αγαπώ και θα σε αγαπώ, Πατέρα μου, γιατί είσαι η δύναμή σου. Γιατί είσαι η στερεή πέτρα, η απλόγητη, μπορώ να στηριχτώ και να μην ακουγήσει κανείς ώστε να πέσω κάτω. Πατέρα μου Θεέ, εσύ είσαι ο βοηθός μου, εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο υπερασπιστής μου, εσύ είσαι το καταφυγείο μου, εσύ είσαι η σωτηρία μου, εσύ είσαι η βοηθειά μου. Αδέρφια μου, με πολύ φτωχά λόγια, ούτε και φτωχά καν, μπόρεσα να σας δώσω ένα κομμάτι από τη συνεχή ταλαιπωρία της προσευχής με τα δακρύων του Ιησού Χριστού. Της προσευχής με τα δακρύων για μία ζωή ολόκληρη. Και είπα ότι του πρόσφερε ο Κύριος του πατέρα του και προσευχή και δάκρυα και πόνο και κόπο. Αλλά και το σώμα του και το αίμα του και τη ζωή του την ανθρώπινη. Όλα αυτά ήταν η θυσία που του πρόσφερε ο Χριστός μας με ένα και μόνο σκοπό να μας οδηγήσει και εμάς εκεί που ο ίδιος σαν άνθρωπος βρίσκεται τώρα εκ δεξιών του Πατρός. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε ο Κύριος στη γη και λέει ότι το έργο αυτό το πρόσφερε ο Κύριος σαν μοναδικός αρχιερέας, σαν μοναδικός αρχιερέας. Οι Εβραίοι διάλεγαν έναν αρχιερέα από τη φυλή του Λεβί και αυτός είχε σαν έργο του να παίρνει ζώα, να τα βάζει στο βωμό, να τα θυσιάζει για να δίνει άφεση αμαρτιών στους Εβραίους. Και όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τον εαυτό του. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος που βαρούσε αμαρτίες δηλαδή. Ο άνθρωπος αρχιερέας Εβραίος. Ο Κύριος μας, αναμάρτητος, αρχιερέας ανάνθρωπος, αρχιερέας και στον ουρανό του. Γιατί δεν υπάρχει χρονική στιγμή, ούτε εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου,
που να μην γίνεται Θεία Λειτουργία στον ουρανό με αρχιερέα τον Κύριο και με εκκλησίασμα και με αρχιερείς και ιερείς ψυχές ανθρώπων που είναι στον ουρανό επάνω και τους αγγέλους. Εκεί πια είναι το τελείωμα της ανθρώπινης λατρείας που γίνεται στη γη. Δεν μπορεί να περιγράψει ανθρώπινος νους το μεγαλείο της ουράνιας λατρείας. Όμως η Εκκλησία μας με τη λατρεία στη γη μας προετοιμάζει για εκεί. Όμως η Εκκλησία μας γιατί μας προετοιμάζει για εκείνο. Έχουμε ουράνιο θυσιαστήριο, έχουμε αρχιερέα, προσφέρει για πάντα πια ο Κύριος μας θυσία, που το ξέρουμε, λίγο πριν σταυρωθεί στο θείο δείπνο το μυστικό, είπε για τελευταία φορά πίνουμε από το γέννημα της Αμπέρδου. Τους πρόσφερε το σώμα του Κυπέρου του. Και λέει στο μέλλον θα πιούμε στη Βασιλεία του Θεού αιώνια και εκεί άλλο ίνο, άλλο ίνο πνευματικό που έχει ετοιμάσει ο πατέρας μου και εγώ. Γιατί το είπε ότι εκεί πια θα είμαι εγώ αρχιερέας. Εκεί πια θα δει το μυστήριο, Θεία Ευχαριστία για πάντα. Εκεί πια θα ακούγεται η μυρωδία για πάντα. Εκεί πια θα χαίρουν οι άνθρωποι για πάντα. Εκεί θα ζουν μέσα στο φως της Αγίας Τριάδας οι άνθρωποι. Ζούμε, αδέρφια μου, όπως και ο Κύριος δεν εξαιρέθηκε μέσα στον κόσμο το παγίδο. Όπου και αν στραφούμε, αφού το είπε ο Μέγας Αντώνιος, παγίδες είναι στημένες. Όποια στραφούμε. Ποιος μπορεί να περάσει τις παγίδες? Ο ταπεινός και αληθινά προσευχόμενος. Αυτός που βγάζει κραυγή από μέσα του. Κραυγή από μέσα του. Τουλάχιστον το έργο της προσευχής, τουλάχιστον το έργο της προσευχής, που δεν γίνεται χωρίς αυτό, αυτό μας είπε ο Κύριος σήμερα, δεν πρέπει να λείπει. Ένα Κύριε Ελέησον που περπατάμε δεν στοιχίζει πολύ να το πούμε. Να είναι η ημέρα μας ημέρα προσευχής. Να μην παίρνει ο νους μας αέρα από τους πυροβολισμούς του διαβόλου. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Δεν ζητάει από εμάς ο Κύριος αυτά τα πράγματα. Γιατί τότε ας ζητούσε αδύνατα, τότε θα ήταν κακός. Αντίθετα, είναι Πανάγιος και θέλει σωτηρία μας. Ας τον παρακαλούμε να μας δίνει τη δύναμη, να μας ζεστάνει την ψυχή, να προσευχόμαστε. Και έτσι θα βρισκόμαστε κοντά του. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του και δοξασμένο και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έλα κύριε, πες κάτι. Να πω τώρα ένα παράδειγμα τώρα ο Κύριος μας. Προσευχόταν στον Πατέρα του, είπαμε για μας. Έχισε δάκρυα, έχισε αίμα, δάκρυα, αίμα. Προσευχόταν στον Πατέρα του, γιατί και μας Πατέρας είναι ο Θεός. Όλοι.
Εμείς τώρα τι να πούμε με την προσευχή μας? Πρέπει να μεγίσουμε την προσευχή μας. Δεν πρέπει και εμείς να χύσουμε και εμείς δάκρυα. Να ζητήσουμε από τον Πατέρα μας, όπως και ο Υιός ζήτησε από τον Πατέρα Του, και εμείς να ζητήσουμε να μας βοηθήσει. Πάρουμε ένα παράδειγμα του Ιησού Χριστό. Τι έκανε? Εμείς τι άθλοι, οι αμαρτωλοί είμαστε εμείς, τι να πούμε περισσότερο? Εμών βρώμα εστί, είναι απειό το θέλημα του πέψαντός με μαθρός. Βασίλε, άλλος αδερφός κάτι. Αυτή η λέξη που λέει, έβγαζε κραυγή. Κραυγή, φώναζε ή εσωτερική. Φώναζε. Δηλαδή τον ακούγαν όλοι. Τον ακούγαν όλοι. Μόνο στο σπίτι. Συγγνώμη, εγώ είμαι στο σπίτι μου. Πρέπει να φωνάζω για να μ' ακούσει ο Θεός. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός που πονάει, θα την πάρει την κραυγή. Ναι, αλλά... Κύριε, εκέταξα, προσέλησα από σώμα, λέμε στον Εσπερινό. Ναι. Σου φώναξα δυνατά, Κύριε. Άκουσε με, Κύριε. Αυτό σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει. Δεν θα βγούμε στον δρόμο να το κάνουμε, στο σπίτι μας. Ο Δαβίλ είχε προφητεύσει πριν να έρθει ο Θεός, όπως ο Ιακώβ και οι υπόλοιποι. Ναι. Ότι θα έρχονταν ο Ιακώβ πριν 800 χρόνια. 1500 και. Ναι. 1500 και πριν γίνει ο Χριστός. Είχε έρθει όλοι προφητεύσαν, θα έρθει. Το ξέρανε και τι θα πάθει και τι θα κάνει. Στο Αποκαλύψεων ο Κύριος ο ίδιος. Αδερφός, κανένας άλλος τίποτα. Τώρα εμείς που καρδάζουμε κραυγές μόνο για ηγιστικά και όχι για πνευματικά. Τι έχουμε να πούμε? Για να το πούμε εδώ εμείς όπως θα πούμε. Δεν θα βρεθεί τόπος να πέσουμε. Ε? Δεν θα βρεθεί τόπος να πέσουμε. Αν είναι μόνο για αυτά. Αφού το διαπιστώνουμε όλοι. Όλοι μας το διαπιστώνουμε. Δεν θα βρεθεί τόπος να πέσουμε όπως θα πούσουμε. Καλά το λες. Αλλά αν είναι μόνο αυτό, να προσπαθήσουμε να αφήσουμε και κάποια γωνία. Όχι θα, μόνο θα. Σωστό. Όχι, σωστά το λες, αλλά δεν φαντάζομαι ο Σύγχρονος να έχεις εδώ πέρα μόνο γι' αυτό. Ποιο? Εδώ έχει η ψυχούρα σου μέσα κάποιους πόθους, κάποιες επιθυμίες. Και για αυτήν την επιθυμία έρχεσαι και εσύ και εμείς εδώ πέρα. Να αναφέρουμε το βάρος μας από πάνω. Έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Κάποιο σπόρο κι εμείς. Αλίμονο. Αυτό έρχομαι. Αυτό τι έρχομαστε. Αλίμονο. Αμαρτωλή. Έχουμε μάθει πολλά. Αμαρτωλή, πού φύγουμε, λέει η Γραφή. Το λέει καθαρά. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, δεν καθόμαστε άλλο. Κάνουμε προσευχή μας. Καλά είναι. Πολύ καλά. Τώρα την Δευτέρα μου θύμισε ότι υπάρχει μια γιορτή στη μέση. Η γιορτή μου λέει. Βασίλης, ας μην έρθω. Την αδερφή. Και ο μέρος, ούτε και την άλλη θα έρθουν. Επόψε από σήμερα. Ή να έρθουν την παράδειγμα. Επειδή όμως τελειώνουμε. Σήμερα. Εντάξει. Τελειώσαμε. Ωραία. Να με θυμάστε πως ευχές σας και εγώ εσάς. Ο Κύριος. Χριστός ανέστη και πρώτο, θανάτου θάνατο πατή σας, έτσι της μνήμας της ζωή χαρίς άνθρωπος. Χριστός ανέστη και πρώτο, θανάτου θάνατο πατή σας, και έτσι της μνήμας της ζωή χαρίς άνθρωπος. Χριστός ανέστη και πρώτο, θανάτου θάνατο πατή σας, και έτσι της μνήμας της ζωή χαρίς άνθρωπος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτό την οικουμένη σαν γυναίψας, φιλάνθρωπε δόξασι. Αναστάς ο Ιησούς από τον Πάφο, καθώς προείπε, έλεγε η ώρα της ζωής και του ευλογημένα ό,τι υπολείπονται χρόνια και κάτι αντάλληξη τώρα από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Και χρόνια πολλά για την γιορτή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, σωστό. Ευχαριστήκαμε όλοι. Να μην σου πω τώρα γιατί δεν γυρίσαμε. Ο Βασίλης βολεύεται καλύτερα έτσι.
από εδώ, αλλά και στα συνδικά. Α, ο άλλο καθίδι. Κουράζομαι.